Καλησπέρα, Λιναρόπουλα. Τι μου κάνετε απόψε? Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πρόβλημα. Γιατί μου στείλαν οι γονείς σας. Μου στείλανε και μου λένε: Λιναρά, μεγάλε Θεέ, ξέρουμε ότι το παιδί μας βλέπει τα βίντεό σου συνέχεια, κάθε τρεις μήνες που ανεβάζεις. Οπότε θέλουμε τη βοήθειά σου να κάνεις τα παιδιά μας να σταματήσουν να μαρταίνουν. Γιατί έχουν βυθιστεί στο σπέρμα του σατανά. Και λέω: Κοίτα. Πρώτα απ' όλα στείλε Instagram γιατί φαίνεσαι και γαμό τις μιλφάρες. Στον πατέρα σας το είπα αυτό εντωμεταξύ, μάνα σας για τον Μπούτσο ήταν. Τέλος πάντων, για να μην τα πολυλογώ, αποφάσισα μαζί με την ουράνια πολιτεία, το YouTuber, ένα φιλαράκι μου, να σας δείξω μερικά από τα βίντεό του για να μπείτε επιτέλους στο δρόμο του Θεού. Πριν από όλα αυτά ωστόσο, ας αφιερώσουμε μισό λεπτό για το χορηγό του σημερινού βίντεο, που είναι πιο σαλός, η ΕΝΕΜΠΑ, κυρίες και κύριοι. Με πάνω από 30.000 digital products και πολύ ψηλά reviews, είναι η μόνη σελίδα που θα χρειαστείς για τις gaming ανάγκες σου. Η ΕΝΕΜΠΑ σου παρέχει τις χαμηλότερες τιμές σε καινούργια και παλιά παιχνίδια, καθώς και 24/7 live support για τυχόν ερωτήσεις. Και όχι, μη φοβάσαι, δεν είναι καθόλου περίπλοκο. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να αγοράσεις από την ΕΝΕΜΠΑ τον κωδικό για το αντίστοιχο πράγμα που χρειάζεσαι και θα σου στείλουν με email τον κωδικό ενεργοποίησης στην αντίστοιχη πλατφόρμα. Είτε αυτό είναι Steam, είτε είναι Xbox Live ή οτιδήποτε. Μπες τώρα στην ΕΝΕΜΠΑ χρησιμοποιώντας το link στην περιγραφή και αγόρασε το επόμενο σου παιχνίδι, δωροκάρτες, V-Bucks και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Η πρώτη σας αμαρτία μαλακισμένα είναι τα κινητά. Αυτές οι συσκευές του σατανά που τους έχει βγάλει ο διάβολος για να μας πάρει μαζί του στην κόλαση. Και επειδή ακούω κάτι μαλάκες φωνάζουν τώρα από πίσω, άλλη ναρά, είσαι σκουπίδι, δεν έχεις ιδέα για τι πράγμα μιλάς, θα μιλήσει ο ειδικός επί του θέματος. Ο λόγος σε αυτό το βίντεο είναι περί του χαράγματος της κινητής τηλεφωνίας. Η κινητή τηλεφωνία είναι του σατανά. Μας απαγορεύει ο Θεός να έχουμε στο όνομά μας τηλέφωνα. Η ουράνια πολιτεία μίλησε, παιδιά. Τα κινητά τηλέφωνα είναι του σατανά. Τώρα, το πώς αυτός ανεβάζει TikTok, θα σας πω. Όχι, θα σας πω, ρε μαλάκες. Θα σας πω. Λοιπόν, τα στέλνει με περιστέρια. Ποια νομίζετε ότι ήταν η 13η εντολή? 13 ήτανε, το 12 αυτά τα έχουν πει μασόνοι τώρα. Η 13η εντολή ήτανε ου κινητεύσεις. Κινητά και όλα αυτά, αριθμούς. Όσοι έχετε κάνει το λάθος και έχετε αριθμό κινητό στο όνομά σας, θα πρέπει να το διώξετε πίσω. Να πάρετε την κάρτα SIM, να την κόψετε και να τη στείλετε εκεί πέρα που την πήρατε. Υπάρχει συγχώρηση από το Θεό άμα δεχτούμε και έχουμε αριθμό στο όνομά μας. Ωστόσο, άμα χρειάζεστε το κινητό για δουλειές και άλλα ανόητα πράγματα, υπάρχει ήδη ένα καζάνι στην κόλαση με το όνομά σας, όπου και θα βράζετε αιώνια. Τώρα πάλι, άμα νομίζετε ότι με το να κόψετε το τηλέφωνο θα πάτε στον παράδεισο, σας γελάσανε. Ο άνθρωπος που τραβάει μαλακία έχει μέσα του το δαιμόνιο της δειλίας, επειδή δεν εξπερματώνει μέσα σε μήτρα. Για όσους δεν καταλάβανε τον θρησκευτικό όρο τραβάνε μαλακία, αναφέρεται στον αυνανισμό, κυρίες και κύριοι. Οι άγιοι πατέρες προστάζουν ο άντρας να τελειώνει μόνο μέσα στη γυναίκα, γιατί η γυναίκα είναι φτιαγμένη να δέχεται το σπέρμα του άντρα. Οι άντρες που αυνανίζονται και εξπερματώνουν εκτός μήτρας, κάνουν το σπέρμα τους θυσία στο σατανά. Και όχι μόνο το κάνουν θυσία στο σατανά, σκοτώνουν ταυτόχρονα και 2 εκατομμύρια παιδιά. Σου ήρθε ο πειρασμός να κάνεις αυτή την πράξη, να κάνεις αυνανισμό? Λέγε την προσευχή: Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησέ με τον αμαρτωλό, για να φύγει σαρκική πείρωση. Γιατί ό,τι και να λέμε, ωραίες οι τσόντες, ωραία τα μουνάκια, αλλά όταν είσαι εγκαυλωμένος και θέλεις να τον παίξεις, δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να αρχίσεις να προσεύχεσαι στην Παναγία. Ήταν καλό μουνάκι. Σου έρχεται ο πειρασμός, πάρε το κομποσκήνι σου και λέγε την προσευχή σε κάθε κόμπο: Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησέ με τον αμαρτωλό. Και άμα δεν πιάσει αυτό, για να σου φύγουν οι γκάβλες, μπορείς να πάρεις το κουμποσκήνι επίσης και να το κάνεις κολόμπιλο. Αλλά επειδή φαντάζομαι ότι όλα αυτά τα ξέρετε ήδη, θα πάμε σε κάτι το οποίο δεν το περιμένατε. Μην ρίχνουμε όλη την ευθύνη στο ιερατείο. Δεν φταίει μόνο αυτό που οι άνθρωποι χαράχτηκαν, αλλά φταίνε και οι γιατροί του Αντιχρίστου, που είπαν ψέματα στους ανθρώπους ότι το εμβόλιο κάνει καλό στην υγεία. Και το αντίθετο κάνει, όπως έχω πει και σε παλιό μου βίντεο, εκτός το ότι είναι το χάραγμα του Αντιχρίστου και χωρίζεσαι τελείως από το Θεό μόλις το κάνεις, τελείωσες, πηγαίνεις στην κόλαση, χωρίζεσαι, τελειώνει η χάρη του Θεού από πάνω σου.
Όταν θα σας πούνε λοιπόν ότι πρέπει με το ζόρι να κάνετε εμβόλιο, αλλιώς δεν θα παίρνετε επιδόματα, δεν μπορείτε να δουλέψετε, δεν θα έχουν αυτά τα παιδιά σας, θα τους πείτε: άμα είναι να μαρτάνω έτσι, καλύτερα να βαράω 3 μαλακές την ημέρα. Και σαν να μην έφτανε αυτό, το ότι είναι αμαρτία, ξέρετε τι έχει μέσα το εμβόλιο? Έχει μέσα έμπολα AIDS και ένα σωρό μικρόβια και αρρώστιες που σου κάνουν κακό στην υγεία. Και δεν είναι μόνο αυτά που λέει εδώ πέρα ο Φίλτατος. Έχει PTSD, υπατήτηδα α μέχρι το ζήτα, καρκινώματα εξογκώματα, λύσα και καλαζάρ. Θα σας πω και κάτι άλλο για αυτό το θέμα, που πάρα πολλοί θα διαφωνήσετε. Αλλά αυτοί που θα διαφωνήσετε, να το προσέξετε αυτό, διότι είστε ολιγόπιστοι και αποστάτες. Είσαι αχάριστος, ελεηνός, υποκριτής, σαδιστής, μαζοχιστής και μαζοχιστής. Άμα διαφωνήσετε με αυτό που θα σας πω, και από αγάπη το λέω, μην το παίρνετε ότι το λέω τώρα με μίσος και τα λέω όλα αυτά. Από αγάπη τα λέω για να τα βελτιώσετε. Τι λέει ο Λόγος του Θεού δια τους γιατρούς? Λέει κάτι? Όχι. Λέει πως θα μας θεραπεύονται οι ασθένειες. Λέει. Ο Θεός λοιπόν το παίξε κάθαρα. Γιατί να παίρνεις φάρμακα όταν μπορείς να περιμένεις σαν το μαλάκα και να γιατρεύεσαι με τη δύναμη της αγάπης? Ή απλά να πεθαίνεις 25. Πέρα από αυτό, ανάθεμα μα υπήρχαν γιατροί τον καιρό που γράφτηκε και είναι η διαθήκη. Εντάξει, μπορεί να υπήρχαν μερικοί σαμάνοι που πασαλίβανε σκατά πάνω στις πληγές και με προσευχές γινόσουνα καλά, υποτίθεται. Αλλά για να τους χρειαζόσουνα, δεν επιτρεπόταν να τους πάρεις τηλέφωνο. Για να μην πας στην κόλαση. Θα σας πω όλα τα σαρκικά αμαρτήματα, όλες τις σαρκικές αμαρτίες. Ξεκινάμε. Πορνεία. Πορνεία είναι όταν δεν είσαι παντρεμένος και πηγαίνεις με κάποιον ή κάποια. Διαπράττεις πορνεία. Οπότε ελπίζω να μην παρεξηγείτε άμα από εδώ και πέρα σας αποκαλώ πόρνες όλες. Γιατί δεν είναι ότι εγώ είμαι κακός. Ο Λόγος του Θεού σας αποκαλεί πόρνες. Εγώ απλά μεταφέρω τα λόγια του. Ακόμα και οι απλές σχέσεις χωρίς γάμο είναι πορνεία. Ακόμα και οι απλές σχέσεις χωρίς να γίνει κάτι. Αχ, ακόμα θυμάμαι το Κατερινιό στον Ήπιο που μου είχε πιάσει το χέρι. Θα σε χαίρε τη μάνα σου, πορνίδιο. Πάμε στο δεύτερο. Πορνεία παραφύση. Να γίνει παραφύση η πράξη. Όπως να κάνει να κάνει ο άντρας έρωτα στη γυναίκα από τον προκτό της. Κτηνώδης πορνεία. Προγαμιές σχέσεις. Οι σχέσεις πριν το γάμο είναι πορνεία. Ακόμα και να μην είναι ολοκληρωμένες, είναι πορνεία. Εν ολίγη φιλαράκια, άμα θέλετε να γαμίσετε, θα πρέπει πρώτα να παντρευτείτε, να δεχτείτε τα δεσμά του γάμου, να χάσετε μισή περιουσία άμα δεν πάει καλά, και μετά γαμισάκι. Συνέβρεση ανδρογίνου Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, Σαρακοστές, στα Έμινα και άλλες περίοδους νηστείας και μεγάλων εορτών. Κάτσε ρε φίλε μας εδώ πέρα, γιατί μας αχαλάς. Εγώ Τρίτη, Πέμπτη έχω καράτε. Πότε θα γάμισω? Απαγορεύεται να συνευρεθεί το ζευγάρι Δευτέρα επειδή είναι νηστεία, Τετάρτη επειδή είναι νηστεία, Παρασκευή όταν είναι νηστεία και Σάββατο Κύριακο, γιατί δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται Σαββατοκύριακο, διότι το Σάββατο είναι πριν τη Θεία Λειτουργία, είναι πριν την Κυριακή που την αφιερώνουμε στο Θεό, ούτε το Σάββατο. Και άμα είναι να κοινωνήσει το ζευγάρι, πρέπει να κάνει 3 μέρες εγκράτεια πριν να κοινωνήσει. 3 μέρες νομίζω πριν κοινωνήσει, και μετά την κοινωνία είναι μέχρι να χέσει. Γιατί όσο έχεις μέσα σου το σώμα του Θεού, δεν κάνει να γαμίσεις. Αρσενοκητία, αρενομανία, μοιχεία. Η μοιχεία είναι να είσαι παντρεμένος και να πας με κάποιον ή κάποια. Εν τω μεταξύ, μου αρέσει που εξηγεί τη μοιχεία που την καταλαβαίνουμε όλοι, και τα υπόλοιπα που δεν έχουμε ιδέα τι είναι, πιθανότατα δεν τα έχει καταλάβει ούτε αυτός. Ομοφιλοφιλία. Σήμερα ανθίζω, σήμερα ελπίζω, σήμερα ψήθηκα λίγο παραπάνω να το ζωρίσω. Είμαι από τα παιδιά που λέγονται πολλά από τους αντίθασους, τολμούσαν τα δυνατά δυνατά. Κυνήγι με τα περιπολικά, παιδιά πίσω από κάγκελα, πιστόλι σε μυαλά.